Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθώ και να μιλήσω ενώπιόν σας για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ονομάζομαι Γελαδάς, αντιπροσωπεύω όλους τους κοσμήτρους των ΔΕΦΑ της χώρας. Έχω καταθέσει λεπτομεριακό υπόμνημα και οι υπόλοιποι κοσμήτρους συνομολογούν στις θέσεις τις οποίες θα τις αναπτύξω. Επίσης, είμαι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Επαγγελματιών στον Αθλητισμό και στην Άσκηση. Και είμαστε σύμφωνοι σε αυτά που θα αναγγείλω και όσον αφορά στα σύλλογα. Το άρθρο 36 παράγραφος 6 αναφέρεται πότε ανακαλείται η άδεια προπονητή. Θα επιθυμούσαμε να προσταθεί διάταξη ποινών σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα για αντιποίηση επαγγέλματος και να καθοριστεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ποιο όργανο θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση, όπως για παράδειγμα αναφέρεται στο άρθρο 43 του προτομινόμενου σχεδίου νόμου για άλλες διατάξεις του. Στο άρθρο 36, παράγραφος 11, εισαγάγεται ο θεσμός του εκπαιδευτεί για τις ομοσπονδίες τοξοβολίας και σκοποβολής με μόνες προϋποθέσεις την αθλητική δραστηριότητα στο κύριο άθλημα για 2 έτη. Ο εκπαιδευτής δεν είναι αποδεκτός στο χώρο του αθλητισμού από τη στιγμή που προβλέπεται ότι θα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες χωρίς χρήματα. Οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και αυτό που προτείνεται προσφέρει χαμηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, δηλαδή δεν βοηθάει τα ίδια τα αθλήματα και προκαλεί κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των εκπαιδευόμενων. Ζητάμε να καταργηθεί αυτή η διάταξη. Το άρθρο 37, το οποίο θεσμοθετεί 3 επίπεδα κατηγορίας προπονητών και καθορίζει ότι κινούνται από τη γάμα και κατηγορία στην α, ύστερα από σεμιναριακές περιόδους εκπαίδευσης και 6 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, κρίνουμε ότι η αρχή ρύθμιση είναι θετική, αλλά κάποιες λεπτομέρειες πρέπει να διορθωθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Συγκεκριμένα δεν καθορίζονται ποιοι δικαιούνται να εισέρχονται στις σχολές της Γενικής Γραμματείας να φοιτήσουν για να λάβουν πτυχίο επίπεδου γάμα. Είναι το ίδιο σημείο που ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΦΑ ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση. Τα άτομα με αυτού του είδους το πτυχίο του γάμα δικαιούνται να διδάξουν αθλητικές ακαδημίες. Δηλαδή σε άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας, χωρίς ο νομοθέτης να τους υποχρώνει να είναι πιστοποιημένοι όσον αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Γι' αυτό, αυτό το σημείο είναι πολύ κρίσιμο για μας και ζητάμε στο άρθρο 36.2α, όπου αναφέρεται η αναγγελία του επαγγέλματος προπονητή, να απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, εφαρμοσμένη στη διδακτική του αθλητισμού από αντίστοιχο αναγνωρισμένο φορέα. Όπως βάζουμε δασκάλους να μάθουμε γράμματα στα παιδιά μας, πρέπει να βάζουμε δασκάλους να μάθουν την αθλητική κίνηση στα παιδιά μας. Στο άρθρο 38 θεσμοθετεί με κάποιες λεπτομέρειες τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών και αναθέτει κατά βούληση σε κάποιες ομοσπονδίες να διεξάγουν δικές τους σχολές, όπως είναι το θαλάσσιο σκι, το ποδόσφαιρο και η χιονοδρομία. Εδώ έχω κάποια ερωτήματα τα οποία είναι ακατανόητα στους κοσμήτρες της χώρας, με την έννοια ότι θεσμοθετείται μια Εθνική Σχολή Προπονητών που καθορίζει τα πάντα, την ύλη, ποιοι θα φοιτήσουν, το πρόγραμμα σπουδών στις σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αυτή αποτελείται η Εθνική Σχολή από 4 διοικητικούς υπαλλήλους και 3 μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων της χώρας. Και ρωτώ, πώς είναι δυνατόν διοικητικοί υπάλληλοι να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά όργανα και μάλιστα να κατέχουν την πλειοψηφία αυτού? Πώς ο νομοθέτης είναι σίγουρος ότι θα συμμετέχουν ως μειοψηφία πια στο ίδιο όργανο, μέλη ΔΕΠ από τα ΗΕ της χώρας, όταν η δραστηριότητά τους σε αυτή τη σχολή θα αντιβαίνει στη βασική ιδιότητά τους ως μέλος ΔΕΠ στα πανεπιστήμια της χώρας? Γιατί δεν καθορίζεται με αυτό το νόμο, εάν τελικά θέλετε να ισχύσει, ο αριθμός των μαθημάτων κάθε κατηγορίας και οι ελάχιστες διδακτικές και πιστοτικές μονάδες, τα γνωστά ECTS? Ή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν είμαστε? Τι προσπαθεί ο νομοθέτης να φτιάξει εντός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού? Ένα νέο ΙΕΚ, ένα Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης ή κάτι άλλο κατά παγκόσμια πρωτοτυπία? Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να καταργηθεί η διάταξη και να σταματήσει η Γενική Γραμματεία να ασχολείται με την εκπαίδευση προπονητών. Είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί στη χώρα που μπορούν να αναλάβουν, όπως είναι τα διαβιωμάτια των πανεπιστημίων. Το άρθρο 38.4β αναγάγει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανάδοχο αρχή
απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το άρθρο αυτό υποβαθμίζει τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών από την Εθνική Αρχή Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ποιες αρχές θα πιστοποιούν τα προγράμματα σπουδών της ΕΠΟ και της Γενικής Γραμματείας? Πώς είναι δυνατόν η ΕΠΟ να είναι η μοναδική αρχή στη χώρα που αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα και είναι ιδιωτικού δικαίου? Λοιπόν, αγαπητοί και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, οι διατάξεις τις οποίες αντιτιθέμεθα παραβιάζουν διατάξεις του συντάγματος, τον νόμο με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΟΠΕΠ, είναι ενάντια σε διατάξεις του ΕΟΠΕΠ και δεν απορρέουν διαπιστωμένα, σε αντίθεση με προηγούμενο μήνυμα, από καμία υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στη FIFA ή την UEFA. Είναι ενδεικτικό ότι η παρότι η ενότητα Ε του προτινόμενου νομοσχεδίου δεν αναρτήθηκε στην ηλεκτρική διαβούλευση, σελίδα 105 ντοκουμέντο ανάλυση συνεπειών το δικό σας, είχατε λάβει 204 αρνητικά σχόλια επί των προθέσεών σας. Θα το διαπιστώσετε επίσης με τις χιλιάδες υπογραφές οι οποίες συλλέγονται εδώ και δύο μέρες και έχουν φτάσει 3.000 και πρέπει να σας αναφέρω τόσο σύγκριτος του ΕΚΠΑ όσο και του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας έχουν εναντιωθεί ομόφωνα στη διάταξη του άρθρου 38.4β. Επίσης σας παρακαλώ πολύ ιδιαίτερα τις αναλυτικές παρατηρήσεις που έχουμε κάνει, γιατί ο όρος ΣΕΦΑ στο νόμο είναι λάθος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο ΤΕΦΑ, αλλιώς θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου.